στη γενέτειρά μου, στο Κιλελέρ, σήμερα συναντήθηκαν δύο ιστορίες. Συναντήθηκαν δύο τρένα. Ένα τρένο γεμάτο όνειρα και προσδοκίες των Γολίγων του 1910, που εξεγέρθηκαν ενάντια στους γεωκτήμονες τσιφλικάδες της εποχής τους. Και ένα τρένο της 28ης Φλεβάρη του 2023, γεμάτο όνειρα και προσδοκίες των παιδιών της Ελλάδας, που συγκρούστηκε και χάθηκαν άδικα δεκάδες ζωές. Σε αυτά τα τρένα, σε αυτόν τον τόπο, οφείλουμε να απολογηθούμε συνολικά. Πρώτα η κυβέρνηση που κυβερνά και μετά το πολιτικό σύστημα με τις διαχρονικές του παθογένειες και ευθύνες, τις οποίες πρέπει, οφείλει απέναντι στη νέα γενιά να αναλάβει. Σήμερα το μήνυμα είναι ηχηρότερο και πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι αγρότες που εξεγέρθηκαν ζητούν δικαίωση στο κόστος παραγωγής, στην ενεργειακή μη δημοκρατία, στον τρόπο με τον οποίο ζουν. Όχι αξιοπρέπεια στη ζωή τους είναι ο σημερινός τρόπος και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Δυστυχώς είδα την κυβέρνηση ότι ήρθε πάλι μάδια χέρια. Ο κύριος Υπουργός δεν έφερε απολύτως τίποτα. Κουβέντα δεν είπε ούτε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των αγροτών, ούτε για τις νέες επιδοτήσεις, ούτε για την αβερόφιο σχολή, ούτε για το περιβόητο επικαιροποιημένο έργο του Αχελό. Σιγή ασυρμάτου. Τα ίδια όμως είδα και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τίποτα για το έργο του Αχελλού, τίποτα για τη διαχείριση των υδάτων, τίποτα για το νέο εθνικό σχέδιο, κοινό εθνικό και ενωτικό σχέδιο για την ανάταξη της υπαίθρου. Πόσο ίδιοι είναι αλήθεια. Ένας είναι ο δρόμος της ανατροπής, της δημοκρατικής ανατροπής και της αλλαγής.